Σε 24 ώρες επαναλαμβανόμενες πανελλαδικές απεργίες αποφάσισαν να προχωρήσουν οι γιατροί του ΕΟΠΗ ενόψεων απολύσεων που έχουν προαναγγείλει. Θα γίνουν άμεσα και έπειτα από αξιολόγηση, τονίζει από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια στιγμή υπάρχουν έντονες φήμες για παρέτηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Γιάννη Βαφτιάδη, Γενικού Διευθυντή του ΕΟΠΗ. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης προτρέπει τους γιατρούς να αναλογιστούν την ευθύνη τους έναντι της κοινωνίας, να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης και να μην προχωρήσουν στην απεργία την οποία ήδη προκήρυξαν. Ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η αξιολόγηση σημαίνει ενδεχομένως απολύσεις για εκείνους οι οποίοι δεν μας κάνουν και τόνισε ότι δεν εμποδίζει τους γιατρούς του ΕΟΠΗ να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα στην απεργία. Να μην προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις πριν γίνει διάλογος, όμως ζητά ουσιαστικά. Οι γιατροί του ΕΟΠΗ αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από την ερχόμενη Δευτέρα, διαμαρτυρώμενοι για την κινητικότητα αλλά και τη διαθεσιμότητα. Καλό είναι αυτή η μεταρρύθμιση να γίνει με τη συνεργασία και την παρουσία του ιατρικού προσωπικού του ΕΟΠΗ και όχι με το να είναι απέναντι, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο ερώτημα πώς σχολιάζει ο ίδιος την ταλαιπωρία των πολιτών λόγω της απεργίας, είπε ότι αντιλαμβάνονται όλη την ευθύνη που έχουν και εκείνη έναντι των πολιτών και εκτίμησε ότι τελικά οι γιατροί δεν θα προχωρήσουν στην απεργία. Ουσιαστικά ο Υπουργός δεν συζητάει μαζί μας, απλούστατα υπεκφεύγει και μάλιστα το τελευταίο καιρό αναφέρεται και σε ορισμένες ανακρίβειες. Όπως ότι ποτέ δεν δήλωσε ότι θα γίνουν απολύσεις στον ΕΟΠΗ. Αντιθέτως, εμείς ξέρουμε και το πιστεύουμε ότι κάθε αξιολόγηση σημαίνει για μας απόλυση. Κάθε αξιολόγηση σημαίνει ενδεχομένως απολύσεις για κάποιους οι οποίοι κρίνεται ότι δεν χρειάζονται για αυτή τη δουλειά. Όμως στη χώρα μας για να γίνουμε επιτέλους ένα κράτος που θα λειτουργεί σωστά, θα πρέπει όλοι να αξιολογούμαστε. Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό. Σίγουρα θα υπάρξει κινητικότητα, γιατί πρέπει να υπάρξει μια διοικητική μεταβολή μεταξύ του διαχωρισμού του κλάδου του ΕΟΠΗ ως αγοραστού και ως παρόχου υπηρεσιών υγείας.